Κατανοητό. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Καταρχήν, ως αρχή είμαστε υπέρ των επενδύσεων, γιατί ξέρουμε ότι μόνο με τις επενδύσεις. Τηλέφωνο. Κλείστε το λίγο. Λοιπόν, είμαστε υπέρ των επενδύσεων γιατί ξέρουμε ότι μόνο μέσα από επενδύσεις και από ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και μπορεί να ξεκολλήσει η οικονομία μας. Αυτό είναι η αρχή, καταρχήν, σε πρώτη φάση. Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε πει ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να στηριχθούν επενδύσεις οι οποίες βλάπτουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Και ταυτόχρονα, επενδύσεις οι οποίες ανοίγοντας κινδυνεύουν να κλείσουν μια σειρά άλλων επενδύσεων. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Να έρθει μια επένδυση να φέρει 100 θέσεις εργασίας και να κλείσει χίλιες. Τι έτσι κάνω. Κατανοητό. Άρα, αυτή είναι η καθαρή μας θέση. Τώρα, επίσης πρέπει να σας πω, θεωρώ ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι απαγορευτικό να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των τοπικών φορέων. Δηλαδή, δήμων, περιφέρειας και φορέων της περιοχής. Διότι αλλιώς φτάνουμε σε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε πέρσι. Να έχουμε ανθρώπους, Έλληνες με Έλληνες να σκοτώνονται, φυλακισμένους, 200 πόσους ανθρώπους να απολογούνται στους εισαγγελείς. Μπράβο. Πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτο να φτάνουμε εδώ. Και γιατί φτάσαμε εδώ, εγώ το είπα και χθες σε δημόσιο εθνικό δίκτυο. Έχουν τεράστια ευθύνη οι κυβερνήσεις των προηγουμένων ετών, όλες διαχρονικά, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το μόνο αρμόδιο για την υπόθεση του χρυσού, ξεκάθαρα, το οποίο σφυρίζει αδιάφορα. Ήρθε κανείς ποτέ, πείτε μου εσείς, να μας ενημερώσει τους πολίτες, την περιφέρεια, τους δήμους, για την επένδυση αυτή? Εγώ δεν είδα ποτέ κανένα. Και μάλιστα, επειδή δεν είμαι άνθρωπος που φανατίζομαι, έχω μιλήσει και με ανθρώπους που είναι κατά του χρυσού και με ανθρώπους από τους εργαζόμενους που είναι υπέρ του χρυσού. Και βλέπεις πράγματι, κάναμε και μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα θυμάστε γιατί πολλοί από εσάς είχατε έρθει, ότι είχες το τεχνικό επιμελητήριο να λέει ότι είναι καταστροφική επένδυση, κάποιες άλλες φορείς να λένε ότι δεν είναι τόσο. Ακριβώς. Και το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε δύο πράγματα αμέσως μετά τις εκλογές και θέλω να το ξέρετε αυτό. Γιατί εγώ όταν λέω κάτι είναι νόμος. Και είδατε πόσες φορές έχω πληρώσει και ο ίδιος το γεγονός ότι τηρώ και τους νόμους και αυτά που λέω. Έτσι. Πρώτον, με το που τελειώσουν οι εκλογές θα καθίσουμε με τη νέα δημοτική αρχή και εδώ γυρίσατε σελίδα. Μπράβο. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η εξέλιξη στο δικαστήριο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί στη δύσκολη θέση να απολογούνται. Ευτυχώς μπορέσαμε να βοηθήσουμε και εμείς ορισμένα θέματα, δεν είναι της παρούσης. Και να δούμε πώς θα απολευθούμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και με τον δήμαρχό σας, τον καινούριο, ο Γιάννης ο Γιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης, που κατάγεται από εδώ και το ξέρετε, και η θέση του επίσης είναι ξεκάθαρη. Έχει μια πολύ κοντινή σχέση. Οπότε μετά τις εκλογές θα καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, θα το φέρουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί πλέον θα πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, διότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνεχίζει ακόμη και σήμερα να μην θέλει να συζητήσει, να ενημερώσει για να μπορούμε όλοι μας να έχουμε μια καλύτερη θέση στο θέμα. Αυτή είναι η ξεκάθαρη οποία μου τελείω. Και αυτό είπε ο Αποστολός, ότι κάθε τι θα πρέπει να κουβεντιάζεται και να ελέγχεται πλήρως. Γιατί η περιφέρεια είναι θεσμός, είναι σφορές που πρέπει να εφαρμόζει και τους νόμους του κράτους. Και να σέβεται. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα σέβεται βέβαια και την νομοθεσία. Έτσι. Δεν μπορεί να παραβεί ούτε ο ούτε και κανείς απόστολος στην νομοθεσία. Αρκεί να τηρούνται αυτά που ορίζει λέμε ο νόμος. Επομένως δεν είδα το θέμα εάν θα έπαιρνε ή όχι άδεια του κόμβου για να συνεχίσει ή να μην συνεχίσει. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό όλα είναι, αυτά που έγιναν πάνω εκεί είναι νόημα. Αυτό είναι βάση των όσων προσκομίστηκαν στην υπηρεσία, ναι. Εάν τηρήθηκαν ή όχι είναι θέμα ελέγχου. Εμείς οι ίδιοι μας τα αποσταμάσαμε ξανά τη συγκεκριμένη δράση, γιατί δεν ορίστηκε μέσα στο, ναι, μέσα στο χρόνο αυτά που πρέπει να γίνουν. Και έχει καταληκτική προθεσμία. Βασικά θέλουμε μία απάντηση. Ακούγονταν εδώ και προεκλογικά ότι
Η περιφέρεια έβαλε μία σειρά από υπογραφές για να προχωρήσει αυτή η δραστηριότητα. Καμία, δεν έχει καμία. Καμία. Πάνω σε αυτό. Ούτε μία, ούτε μισή, όχι μία. Για να ξεκαθαρίσουμε σε τι είναι υπεύθυνη η περιφέρεια και σε τι δεν είναι. Δεν είναι το ένα. Και το δεύτερο, γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι το λιγότερο πρέπει να δεσμευτείτε, συγγνώμη. Το λιγότερο που πρέπει να δεσμευτείτε είναι ότι έστω και μια πολιτική απόφαση θα πρέπει, αφού θα εκλεγείτε, και το θεωρούμε σίγουρο και πιστεύω ότι και αυτός ο χώρος εδώ θα αντιληφθεί κάποια πράγματα και θα βοηθήσει τη Δεύτερη Κυριακή αυτή την προσπάθεια, ότι θα πρέπει να πάρετε έστω και πολιτική. Ξέρω ότι σαν περιφέρεια δεν έχετε, αν θέλετε, ας πούμε, όχι την υποχρέωση, πώς θα το έλεγα, την ευθύνη να πάρετε μια απόφαση υπέρ ή κατά, αλλά επειδή είστε και ένα πολιτικό όργανο, θα πρέπει η περιφέρεια να πάρει απόφαση για το εάν είναι υπέρ ή κατά, και εννοώ το όργανο, έτσι, το, όχι το περιφερειακό. Το περιφερειακό συμβούλιο, ναι. Σαφέστατα δεσμεύει δια της θέσης του, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και το όργανο να πάρει μια, ώστε να πούμε ότι κάποια στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ναι στις επενδύσεις. Κανένας φαντάζομαι δεν έχει πρόβλημα, αλλά είναι τόσο τεράστια αυτή η δραστηριότητα που πάει να δημιουργηθεί, που θα αλλοιώσει τη μορφή της Κεντρικής Μακεδονίας. Πιστεύω ότι αυτό έτσι το πιστεύουμε όλοι μας. Καταρχήν για τις άδειες το ξέρεις καλύτερα από όλους ότι δεν εμπλέκεται, είναι με αυτές που για να πεις. Ξέρω ότι ξέρω. Λοιπόν, να πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει πέσει όχι υπογραφή, ούτε μισή υπογραφή, και προκαλώ όποιον θέλει να μου φέρει, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να μου πούν ότι... Το έκανε, το είδα. Να μου φέρουν. Εδώ. Γιατί έχω ακούσει πολλά σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, η μόνη αρμοδιότητα που έχουν οι περιφέρειες είναι η αρμοδιότητα της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων. Νομοδότηση, έτσι. Νομοδότηση, είπα. Καθοριστική, ναι. Τώρα, αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι αυτού του έργου πέρασαν τον τελευταίο μήνα πριν του 10. Τελειώσει η θητεία της νομαρχίας Χαλκιδικής, πριν δηλαδή μπούμε στον Καλλικράτη. Και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους νομαρχιακούς. Πείτε μου ποιος ένας έλειπε. Ποιος έλειπε. Παναγιώτης Φλουρίδης και εγώ, άστο. Παναγιώτης και ό,τι περιφερειακός. Εντάξει, για, αυτά για να θυμόμαστε ορισμένοι. Αλλά... Είναι ίδιο μια ομόφωνη απόφαση με μια απόφαση κατά πλειοψηφία. Δεν έχει... Τι ομόφωνη. Αυτό εννοούσα, κατά πλειοψηφία, με συγχωρείτε. Αυτό εννοείται. Ομόφωνα πέρασε. Γιατί πάνε εκεί και ψήφισε. Θα μου επιτραπεί εδώ, θα με επιτραπεί εδώ για να πω. Θα κάνω και μια άλλη ερώτηση. Όχι, εδώ θα ήθελα να δώσω μια διευκρίνηση. Γιατί δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε. Όταν ήρθε το θέμα αυτό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο Μιχάλης Βλαχόπουλος μου έπιασε έξω από το Δημαρχείο και μου ζήτησε να μην παραβρεθώ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Λοιπόν, πηγαίνοντας μέσα στο γραφείο, ο Γιάννης έλειπε τότε στην Αθήνα, συζήτησα με τους λοιπούς συναδέλφους, ήταν όλοι υπέρ της μεταλλουργίας. Ήμουν ο μόνος που ήμουν κατά. Φτάνοντας κάτω, βρίσκω πάνω στο γραφείο μου μία εξώδικο του Δήμου Σταγιούρωνα κάτω. Του Δημοτικού Συμβουλίου, που μας καλούσε να μην λάβουμε μέρος στο στη συνεδρίαση, γιατί θα διωχθούμε ποινικά. Εγώ δεν έλαβα υπόψη το ότι φοβήθηκα τα νομικά κτλ. Έλαβα υπόψη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απεχώρησα αφού πρώτα είπα ότι είμαι κατά της επένδυσης. Εγώ άλλη ερώτηση. Καταγή, ναι, μισό λεπτό. Όφωνα με το κατά πλειοψηφία έχει. Μισό λεπτό. Εκεί γράφει όμως ότι ο Φλωρίνης ο Παναγιώτης απεχώρησε αφού είπε ότι είναι κατά της επένδυσης. Αυτό δεν γράφτηκε στην απόφαση και ζήτησα το λόγο τότε από τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Έτσι έχει. Όταν βγήκα έξω, είπα ότι εγώ απεχώρησα. Κανείς όμως δεν μου είπε κακώς απεχώρησες, πήγαινε μέσα. Διότι εκεί την ώρα εγώ βρήκα κάτι στο γραφείο μου και έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Γιατί να μην μου πούνε ότι Φλωρίνη μπες κανά μέσα. Έτσι δεν είναι. Παναγιώτη, επειδή 3 ώρα πρέπει να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι ιστορία. Όχι, για να ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Μην λέγονται ότι. Μας ενδιαφέρει να δεσμευτούμε. Έλα, πρόεδρε. Λοιπόν, δεν θα κάνω ερώτηση. Εγώ απλώς θα κάνω τοποθέτηση. Στην οποία πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα συμβάλλουν. Λοιπόν, εδώ στην περιοχή μας έχουμε δύο μείζων ζητήματα. Το ένα είναι το ζήτημα της επένδυσης και το ζήτημα της ποινικοποίησης. Ως
περιφέρεια ξέρουμε ότι δεν είσαι στην αρμοδιότητα των αδειών κλπ. Μπορείτε όμως να μας βοηθήσετε σε ό,τι υπάρχει πάνω παρανομία. Και υπάρχουν παρανομίες και το ξέρουμε ότι υπάρχουν παρανομίες. Θα σας πω κάτι. Να σας βοηθήσω. Να λίγο την ερώτηση. Δεν πρόκειται να μείνει καμία παρανομία. Μπράβο. Θέλουμε να δεσμευτείτε σε αυτό. Ξεκάθαρες και θέλουμε να δεσμευτείτε, χωρίς φυσικά να πούμε ότι είστε απόλυτοι, ότι η ποινικοποίηση της περιοχής από εδώ πέρα πρέπει να σβήσει κάποια στιγμή. Πρέπει να σβήσει. Δεν μπορούμε να έχουμε 240 νέους οι οποίοι να είναι από κατηγορία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Τρομοκράτες πρέπει να τελειώσει. Τρομοκράτες και μαθητές μας. 240 παιδιά εδώ πέρα τρομοκράτες και δεν μπορεί αυτά τα παιδιά να έχουν το μέλλον εδώ πέρα να ξέρουμε ότι θα πάνε στα δικαστήρια και δεν θα έχουν σε λίγο καιρό ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Η συνεργασία λοιπόν με τον Δήμο που εμείς καταφέραμε και αλλάξαμε σελίδα, εμείς το καταφέραμε αυτό και πιστεύουμε ότι αν βοηθήσει και η περιφέρεια σε αυτό και θεωρούμε ότι είναι δεδομένη να μας βοηθήσετε, έτσι, να μπορέσουμε πλέον αυτά τα δύο τα ζητήματα που είναι για μας μείζον. Να μπορούμε να επεξέλθει η περιοχή μας. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και θα αλλάξει και η σελίδα η κεντρική μακεδονία. Γι' αυτό είπα, δεν κάνω ερώτηση, να το ξέρετε. Λίγο να ακούσουμε τη δήλωση, παιδιά, να ακούσουμε λίγο αυτή τη άνθρωπος. Ξέρετε όμως ότι ανεξάρτητα από το ποια επένδυση είναι, σε ποια περιοχή της χώρας, της περιφέρειας είναι ή οτιδήποτε, για ένα πράγμα να είστε βέβαιοι. Παρανομία με δική μας διοίκηση δεν πρόκειται να τη δείτε. Μιλία και παύλα. Μέχρι τώρα όμως δεν είχαμε βοήθεια, να λέμε την αλήθεια. Όχι, έτσι πες μου τι είχες. Ίσως είναι πράγμα το που δεν ξέρετε. Όταν έκανε την. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, έτσι είναι όμως ότι είναι παρανομία. Εντάξει, η αρμοδιότητα μπορείτε μερικές φορές και να υπερβείτε την. Μπορείτε να υπερβείτε την αρμοδιότητα και να βοηθήσετε. Δεν υπέρβεσαι στις αρμοδιότητες. Άκουσε με τέτοιες ακούσεις. Ναι, άλλο καπέλο. Αλλά εννοώ ότι εκεί που έχουμε αρμοδιότητα να ελέγξουμε εμείς ως περιφέρεια. Δεν μιλάω γι' αυτό, λέω μπορείτε να κάνετε και μια υπέρβαση για να βοηθήσετε την περιοχή, διότι και εδώ αυτή τη στιγμή είμαστε. Έχουν κάνει όλη την υπέρβαση. Όποτε κλείθηκε ήταν εκεί. Και μάλιστα παρουσία και του Κωνσταντίνου Ευθυμίου πήγαν στην Ολυμπιάδα και παντού όπου κλείθηκε. Το δεν τι έκανα όπως είπα. Δεν έκανα. Ένα παράδειγμα. Όχι, δεν μου φαίνεται. Ξέρω, μα έκανε ένα βουνό. Ένα παράδειγμα σου φέρνω. Ότι όταν κλείθηκε η υπηρεσία τη περιφέρεια να ελέγξει τότε για τα όξυπνα νερά που πήγαν στην Ολυμπιάδα. Και με παρουσία του ίδιου. Εγώ δεν είπα ότι δεν έκανα τίποτα. Όπου κλείθηκε. Θα στηρίξετε όποια απόψη πάρει καινούργια δημοτική. Δύο χρόνια περάσαμε πολλά, το κυριότερο και το σπουδαιότερο, κατά την άποψη, ήταν από ο Γιάννης ο γιος του Περιφερειάρχης. Ρωτήστε, ήταν είναι από το στο χωριό και δεν κοιτάξτε να ρωτήσω. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Μας κρίνει ο κόσμος όλους μας. Επειδή στο ίδιο μετερίζει, εδώ όλοι ξέρουν ποιοι είναι ποιοι. Εγώ άλλο θα ρωτήσω, τη Δευτέρα, το κόμμα που ήσασταν, και εγώ που θεωρώ ότι είστε κόμμα, θα σας οικειοποιηθεί. Θα έρθείτε σε ρήξη με το κόμμα. Καλά, το ίδιο κόμμα είμαστε. Εγώ μένω σε ίδιο κόμματο είμαι. Αλλά θα σε ρίξει με το κόμμα. Ο καθένας που θα μας οικειοποιηθήσει. Γιατί όταν θέλει κάποιος να έρθει να μας καταστρέψει, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σε ίδιο μετερίζει. Ξεκάθαρα σας λέω ότι όποιος και αν προσπαθήσει να οικειοποιηθεί αυτό που θα γίνει εκεί, δεν περνάει γιατί έχουν ξεκαθαρίσει ότι η αλληλεγγύη είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Εγώ περιμένω να το δω από Δευτέρα. Θα στηρίξετε όποια απόφαση πάρει καινούργια δημοτική αρχή, αυτό μόνο πείτε μας. Δημοτική αρχή δεν τα λέμε πάλι, αυτό είναι η συνεργασία. Αυτό δεν είπαμε σε άλλο.